Εκγαστρός της τη προγνώση του κτίσαντος και προφητική σε πληρώθης, εξ παργάνων συνέσεως. Εθρύνησα στην πτώσιν Ισραήλ σοφέ η ερεμία εν στοργή, διά τούτος προφήτην και αθλητήν, τιμόμεν σε κραυγάζοντες, δόξα το σε δόξα σαν τη Δόξα το σε στεφανό αντί, δόξα το χωριούν δία σου. Η μην τα κρύτωνα. Την πρώτη του μηνό Μαου. Ιερεμίου του προφήτου, βατά του Πέρσου του ιερομάρτυρος, φιλοσόφου μάρτυρος, Ισιδόρας Διαχριστών Σαλής, Μιχαήλ Οσίου του Χαλκιδόνος, Παναρέτου επισκόπου Πάφου, Σάβα και Ρωμανού των μαρτύρων, Ευθυμίου, Ιγνατίου και Ακακίου νεομαρτύρων, Νικηφόρου Οσίου του Χίου, Γεωργίου του Εκγωματίου Χαλκιδικής, Μαρίας Νεομάρτυρος, εκ Μεραμπέλου Κρήτης, Θάμαρ Βασιλίση της Γεωργίας. Ο προφήτης Ιερεμίας. Επιστράφητε οι Αφεστικώτε και οι με τα συντρίμματα ημών. Επιστρέψτε με μετάνοια, εσείς οι Ιη της Αποστασίας, και εγώ θα θεραπεύσω τα συντρίμια σας. Αυτά έλεγε ο Κύριος διαστόματος του προφήτου Ιερεμίου στον αποστατημένο λαό του Ισραήλ. Ο Ιερεμίας ήταν ένας από τους τέσσερις μεγάλους προφήτες του Ισραήλ και καταγόταν από την κομμόπολη Αναθώθ. Ο πατέρας του ονομαζόταν Χελκίας και ήταν ιερέας από την τάξη των προθιεραίων. Η γέννηση του Ιερεμίου τοποθετείται στο 650 π.Χ ανατράφηκε μέσα στα πλαίσια των μοσαϊκών παραδόσεων και απέκτησε το προφητικό χάρισμα από το Θεό σε αρκετά μικρή ηλικία γύρω στα 25 έτη. Πολλές φορές κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του, διότι με τις προφητείες του ήλενχε την παράνομη ζωή των Ισραηλιτών. Κάποτε μάλιστα του απαγόρευσαν να μιλάει, αλλά αυτός υπαγόρευσε τους λόγους του στον γραμματέα του Βαρούχ που τους ανέγνωσε στο λαό με αποτέλεσμα όλοι να κηρύξουν νηστεία. Ο βασιλιάς όμως Ιωακήμ δεν υπάκουσε και ήλθε καιρός που σύρθηκε αλυσοδεμένος από τον βασιλέα των Βαβυλωνίων να Επίση Επίσης ο Ιερεμίας προφήτευσε και για την Καινή Διαθήκη. «Ιδού, οι μέρε έρχονται, φυσή Κύριος, και διαθήσομε το οίκο Ισραήλ και το οίκο Ιούδα διαθήκην και νύν. Ιδού έρχονται ευτυχισμένες μέρες, λέει ο Κύριος, και θα συνάψω με τους Ισραηλίτες και με τους Ιουδαίους και νέα διαθήκη. Οι πληροφορίες για το πού και πότε εκοιμήθη δεν είναι σαφείς. Ο Άγιος Βατάς, ο Πέρσης Ιερομάρτυρας, ανήκει και αυτός στα Ιερά Θύματα που προσφέρθηκαν ολοκαυτώματα στον βωμό της πίστεως στην χώρα της Περσίας, κατά τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Στην αρχή έζησε μέσα στον κόσμο, αλλά με τέτοιο πνευματικό τρόπο που θα νόμιζε κάποιος ότι ήταν εκτός του κόσμου. Κατόπιν ακολούθησε την ζωή των μοναχών και διακρίθηκε και εδώ με όλες τις ασκητικές αρετές. Αλλά ήλθε ο καιρός των διωγμών, και η θύελά τους από τις πόλεις επεκτάθηκε στα μοναστήρια. Ο θάνατος και το μαχαίρι προχωρούσαν και στη μονή που ήταν ο βατάς. Τότε οι άλλοι μοναχοί προτίμησαν να απομακρυνθούν. Εκείνος όμως έκρινε ότι όφιλε να σταθεί και να μαρτυρήσει για να έχουν οι άπιστοι δείγματα της χριστιανικής γενναιότητας και αυταπάρνησης. Όταν λοιπόν οι εχθροί είδαν ότι όλοι είχαν αναχωρήσει, η οργή όλη και η μανία τους στράφηκε κατά του βατά. Αφού τον κακοποίησαν άγρια, τον έφεραν μπροστά στον αδελφό του άρχοντα Βαρζαναβά, η Αζδίχ. Αυτός όταν είδε ότι δεν μπορούσε να αλλαξοπιστήσει τον βατά με υποσχέσεις τιμών και αξιωμάτων, διέταξε τον θάνατό του με σκληρά βασανιστήρια. Οι δήμοι αφού εξάρθρωσαν τους ώμους του, τον έδιραν με χοντρά ραβδιά και του έκοψαν με μαχαίρια τις ομοπλάτες και τελικά τον αποκεφάλισαν. Ο Άγιος Μάρτης Φιλόσοφος Πατρίδα του ήταν η Αλεξάνδρεια και καθώς μας διηγείται ο Μέγας Αντώνιος, μαρτύρησε με τον εξή τρόπο. Τον έδεσαν χειροπόδαρα επάνω σε ένα κρεβάτι που βρισκόταν μέσα σε ένα ωραίο κήπο κατόπιν έφεραν μία πόρνη που με ερωτικά λόγια και άσεμνες χειρονομίες προσπαθούσε να μολύνει τον Άγιο. Τότε ο Άγιος έκλεισε τα μάτια του για να μην βλέπει την πόρνη και έπειτα δάγκωσε τη γλώσσα του, ώστε το αίμα έτρεχε ποτάμι από το στόμα του. Όταν πλησίασε στο πρόσωπό του η πόρνη, ο φιλόσοφος την έφτισε στο πρόσωπο και στα ρούχα. Η πόρνη βλέποντας επάνω το αίμα, φοβήθηκε και αποτραβήχτηκε από το εσχρό έργο της. Έτσι ο Άγιος νίκησε και διαφυλάχθηκε με την χάρη του Θεού. Στην συνέχεια τον αποκεφάλισαν και απήλθε νικηφόρα στα ουράνια σκηνώματα. Ο Άγιος Πανάρετος, Αρχιεπίσκοπος Πάφου της Κύπρου, εκοιμήθη το 1793 μετά χριστών. Γεννήθηκε στην Κύπρο και η μεγάλη του αρετή τον ανέδειξε αρχιεπίσκοπο Πάφου. Αφού έζησε ζωή αγία και πολύ ασκητική, απεβίωσε ειρηνικά, αφού είχε προβλέψει η Θεία χάρη την κοίμησή του. Μετά από την κοίμησή του έκανε και πολλά θαύματα. Ο Όσιος Νικηφόρος ο Χίος Γεννήθηκε στα Καρδάμιλα της Χίου το 1750 από γονεί και το αρχικό του όνομα ήταν Γεώργιος. Σε νεαρή ηλικία αφιερώθηκε από τους γονείς του στην εκκλησία για να διασωθεί από την αρρώστια του λοιμού. Μπήκε στη Νέα Μονή ο δόκιμος και διέπρεψε στην υπακοή και την ευσέβεια, καθώς επίσης διακρίθηκε για την ευφυΐα και τη φιλοθεία του. Γι' αυτό οι πατέρες της Μονής τον έστειλαν στην χώρα όπου με την καθοδήγηση του τότε διδασκάλου νεοφύτου του Καυσοκαλυβήτου μορφώθηκε καλά και έπειτα έγινε δάσκαλο στη σχολή αυτή επί του Αγίου Αθανασίου του Παρίου. Στην σχολή δίδαξε μέχρι το 1802, οπότε ανέλαβε τη διεύθυνση της Νέας Μονής ως ηγούμενος και συνέγραψε και την ιστορία της. Αλλά η ακαταστασία στη Μονή, και οι αντιδράσεις για τη διακυβέρνησή της τον απομάκρυναν από αυτήν και κατέφυγε στα αρεστά, στο μονίδριο του Αγίου Γεωργίου, όπου μόναζε και ο Ιωσήφ από τα άγραφα. Κάποτε όμως αρρώστησε στην χώρα, στο σπίτι της αδελφής του και εκοιμήθη αφού έζησε οσία ζωή το καλοκαίρι του 1821.